Σίγουρα είναι ξεχωριστό τραπέζι κόντρα σε μια ομάδα που πέρασαν δύο χρόνια, πέρασαν δύο καλά χρόνια, έπαιξα κάποια παιχνίδια εκεί. Σίγουρα είναι διαφορετικό, αλλά αυτή τη στιγμή είμαι ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ, κοιτάω να κάνω τη δουλειά μου για την ομάδα του ΠΑΟΚ και αυτό που έπρεπε να κάνουμε νομίζω το κάναμε, παρόλο που δεν είχαμε την εμφάνιση που θα έπρεπε να έχουμε. Καταφέραμε τη δράση μετά το ευρωπαϊκό παιχνίδι, πήραμε την νίκη και κοιτάμε μπροστά. Έπρεπε να κάνετε διαχείριση του αποτελέσματος της Τρίτης πάνω απ' όλα και μετά. Σίγουρα όταν έχεις ένα τέτοιο παιχνίδι το οποίο δεν καταφέραμε να κερδίσουμε και να προκριθούμε, είναι δύσκολο να το διαχειριστούμε. Σαφώς έπρεπε να βγάλουμε μια αντίδραση όπως μας ζήτησε ο προπονητής. Όπως είπα, δεν κάναμε, θεωρώ, την εμφάνιση που θα έπρεπε. Παρ' όλα αυτά, πετύχαμε τον απόλυτο σκοπό που ήταν οι τρεις βαθμοί. Υπήρχε άγχος στο τέλος. Ήταν 3-2, είχε γίνει και αυτή την περασμένη Τρίτη με την ισοπάλληση. Νομίζω ότι όταν σου συμβαίνει κάτι τέτοιο σε ένα τόσο κρίσιμο παιχνίδι, πάντα το έχεις στο πίσω μέρος του κεφαλιού σου. Αλλά θεωρώ ότι κρατήσαμε το κεφάλι μας καθαρό, είμαστε συγκεντρωμένοι και δεν απειληθήκαμε. Πόσο δύσκολες είναι Σίγουρα είναι δύσκολο, όπως είπα, όταν χάνεις ένα τέτοιο κρίσιμο παιχνίδι. Αλλά το σημαντικότερο για μας ήταν να αντιδράσουμε. Γιατί ο ΠΑΟΚ είναι ο πρωταθλητής Ελλάδος, είμαστε πρωταθλητές Ελλάδος και έπρεπε να το δείξουμε στο πρώτο παιχνίδι του πρωταθλήματος και νομίζω το κάναμε. Αυτή είναι η σας δίνει ψυχολογία για τον αγώνα της κλάσης με τον Ευρωπαϊκό. Σίγουρα, γιατί ήταν ένα παιχνίδι που έπρεπε να κερδίσουμε, να μπούμε το δεξί στο πρωτάθλημα και νομίζω θα μας δώσει και το boost που λέμε για το επόμενο παιχνίδι.